Καλησπέρα σας. Το Big News είναι και πάλι μαζί σας για να σας μεταφέρει τη δράση από τα παρκέ του πρωταθλήματός μας. Είμαι ο Νίκος και στην εκπομπή αυτή θα μιλήσουμε για την League 1 και συγκεκριμένα για την 8η αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική δηλαδή του πρώτου γύρου. Εδώ είχαμε 4 ματσάκια χωρίς αναβολές αυτή τη φορά. Στα ματς αυτά υπήρξε και ένα συγκεκριμένο pattern, θα το δούμε λέγοντας τα παιχνίδια. Ξεκινάω. Οι πρωτοπόροι South Coast Gulls αντιμετώπισαν τους Mets και επικράτησαν με 74-56. Διατηρούνται έτσι στην κορυφή με ρεκόρ 6-1, οι Mets πλέον με ισορροπημένο ρεκόρ στο 4-4. Όσον αφορά το παιχνίδι μας, οι Gulls ήταν από την αρχή μπροστά, προηγήθηκαν με 18-7 στην πρώτη περίοδο, διατήρησαν αυτό προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ουσιαστικά, από το ημίχρονο δηλαδή είχαν μεγάλη διαφορά. Οι Mets δεν μπόρεσαν στο πρώτο μέρος να ελέγξουν τη δράση του Αντωνάκου που είτε σκόραρε είτε πάσαρε και έμειναν πίσω στο σκορ. Τελικά, παρά την καλύτερη προσπάθειά τους στο δεύτερο μέρος, δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από το παιχνίδι και έτσι ιτήθηκαν. MVP του αγώνα, ο Αντωνάκος με 22 πόντους, 6 rebound, 4 assist και 4 κλεψίματα. Ο δυο σκορός του, Σεφεριάδης, πρόσθεσε 21 πόντους. Ενώ πολύ καλό μάτς έκανε και ο Καρίδας με 12 πόντους και 4 τρίποντα. Από τους Mets ξεχώρισε ο Πανής με 18 πόντους, 6 rebound, 4 assist και 3 κλεψίματα. Θα κάνω και ένα σχόλιο για το παιχνίδι έτσι πιο γενικό. Από εδώ και πέρα στο τέλος κάθε report του κάθε αγώνα θα κάνω και ένα σχόλιο. Για τους Gulls αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι γνωστό ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έπαιξαν πολύ καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει για την ώρα και έκανε την εμφάνισή του και στο παιχνίδι αυτό είναι η χημεία που έχουν αποκτήσει. Έχουν ένα σταθερό κορμό 7-8 παιχτών, κάποιες φορές προστίθονται κι άλλοι, αλλά οι συγκεκριμένοι 7-8 παίχτες πλέον γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας το παιχνίδι του άλλου και γι' αυτό αποδίδουν και πολύ καλό μπάσκετ. Για τους Mets αυτό που θα πω είναι ότι, επειδή ξέρω ότι οι Mets κοιτάνε ψηλά, θα πρέπει πρωτίστως να ξεκινάνε από την άμυνα. Στο μάτς αυτό δεν έπαιξαν καλή άμυνα, το σκορ πήγε πολύ ψηλά. Οι Gulls έφτασαν στους 74 πόντους, το είπα και στην περιγραφή. Θεωρώ ότι εκεί είναι ένα σκορ που δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν, οπότε θα πρέπει να βασιστούν στην καλή τους άμυνα και στοχευμένη επίθεση, αν θέλουν να απειλήσουν τις κορυφαίες ομάδες. Πάω τώρα στο δεύτερο αγώνα. Εκεί οι Ματ αντιμετώπισαν τους Cleveland Cavaliers. Οι Ματ επικράτησαν αρκετά εύκολα με 76-47 στο 6-2 πλέον, στην τρίτη θέση. Οι Cavaliers χωρίς νίκη στο 0-7. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το παιχνίδι. Οι Ματ επικράτησαν πολύ εύκολα παίζοντας το γνωστό επιθετικό και γρήγορο τους μπάσκετ. Οι Cavaliers είχαν και απουσίες, θα μπορούσαν να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Τελικά δεν τα κατάφεραν. MVP του αγώνα, ο Κυριάκος Ρες για άλλη μια φορά με 25 πόντους, 5 rebound και 6 assist. Ο Διόσκουρός του, και εδώ έχουμε και εδώ έτσι ένα διδυμάκι κοντού ψηλού, όπως και από τους Γκάλς, ο Κάκιος. Άλλο ένα double-double, 12 πόντους, 10 rebound και 6 κλεψίματα. Ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Καλαμπάκος με 12 πόντους. Από τους Παραλίερς ξεχώρισε ο Γαλατιανός με 12 πόντους και 11 rebound, που έτσι έδειξε και αρκετή μαχητικότητα. Το σχόλιο μου τώρα για το παιχνίδι αυτό και για τις ομάδες. Οι ΜΑΤ αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ ταλέντο που μπορεί, ειδικά αν βγει στο transition, να φτάσει υψηλά το σκορ και να κερδίσει και πολλές και καλές ομάδες. Θεωρώ ότι έχουν μια στάθεια γενικά στην απόδοσή τους. Αν θα θεροποιήσουν την απόδοσή τους στα γνωστά τους στάνταρ, είναι ένα από τα φαβόρη για τον τίτλο. Για τους Cavaliers έχω ξαναπεί ότι είναι μια ομάδα η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει αυτό σκοπό τη νίκη και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και πολύ ωραίο, θα έλεγα. Μπορούν, θεωρώ, με κάποια διαχείριση διαφορετική να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα από κάποια μάτς. Στο χέρι τους είναι τι θέλουν να κάνουν. Συνεχίζω τώρα και πάμε στο τρίτο παιχνίδι. Και πάλι η ομάδα της κορυφής αντιμετωπίζει μία από τις ομάδες που βρίσκονται πιο κάτω.
Οι Milwaukee Bucks λοιπόν αναμετρήθηκαν με τους Backstreet Boys. Οι Bucks επικράτησαν με 71-53 στο 5-2 πλέον οι Bucks, στο 2-6 οι Backstreet Boys. Άλλη μια εύκολη επικράτηση εδώ, το σκορ πήγε ψηλά. Επίσης οι Backstreet Boys θεωρώ ότι δεν μπορούν για την ώρα τουλάχιστον να ακολουθήσουν σε τέτοια σκορ και έτσι ιτήθηκαν από τους Backups, οι οποίοι είχαν 4 παίχτες με διψήφιο αριθμό στο σκοράρισμά τους. MVP του αγώνα, ο καταπληκτικός Ξενόπουλος με 23 πόντους, με καταπληκτικά και όλα στατιστικά, 9 rebound και 4 κλεψίματα, ενώ ο guest star, όπως τους αρέσει να τον λένε, ο Καβακάκης πέτυχε 15 πόντους, μάζεψε 6 rebound και μοίρασε και 6 assist. Από τους Backstreet Boys ξεχώρισε ο Γαλιουδάκης με 10 πόντους, 6 rebound, 4 assist και 2 κλεψίματα. Σχόλιο τώρα για το παιχνίδι αυτό. Οι Backups έδειξαν για άλλη μια φορά ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία. Θεωρώ ότι έχουν ψηλό ταβάνι και είναι και ένα dark horse για τον τίτλο, εννοώντας ότι μπορούν να κερδίσουν και τις τρεις ομάδες που βρίσκονται από το πάνω τους αυτή τη στιγμή. Έχουν πραγματικά υψηλό ταβάνι και όταν είναι πλήρης και σκοράρουν, πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατοί. Οι Backstreet Boys από την άλλη είναι μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από τη μαχητικότητά της, το πάθος της, δείξανε και πέρσι από την έκτη θέση ότι έφτασαν μέχρι τον τίτλο. Θεωρώ ότι πρέπει να βασιστούν στην αμυνά τους, από εκεί να πάρουν τα παιχνίδια. Κρατάνε από αυτόν τον αγώνα την επιστροφή του περσινού του ηγέτη, του Ηλιαδάκη, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να τους ανεβάσει επίπεδο. Τελευταίο μάτς και παρόμοια συνθήκη εδώ, πάλι ομάδα από την πρώτη τετράδα με ομάδα από την κάτω τετράδα, άλλη μια εύκολη νίκη. Οι Μπρούκλιδες επικράτησαν τους Sleepers με 75-59. Οι Μπρούκλιδες πλέον στο 6-1 στην κορυφή μαζί με τους Γκάλς. Οι Sleepers στο 1-7. Εύκολη επικράτηση και εδώ. Από την αρχή μπροστά οι Μπρούκλιδες πήραν εύκολα το ροζ φύλλο, έχοντας σε καλή μέρα αρκετούς παίχτες. MVP για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Χαριτόπουλος με 23 πόντους με πάρα πολύ καλά ποσοστά σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής. Πάρα πολύ καλός και ο Σαραντόπουλος με 17 πόντους και 5 στα 6 τρίποντα. Από τους Sleepers ξεχώρισε ο Χατζηδάκης με 23 πόντους και ο Βαφίνης με 16 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Σχόλιο για το παιχνίδι αυτό. Και εδώ πέρα οι Μπρούκλιδες μας έδειξαν τις δυνατότητές τους, ομάδα κορυφής, ομάδα φαβορή για τον τίτλο. Έχω ξαναπεί ότι μου μοιάζουν πολύ με τους ΜΑΤ. Θεωρώ ότι οι Μπρούκλιδες, αν δείξουν την απαιτούμενη οριμότητα που χρειάζεται στους αγώνες, όπως είπα για τους ΜΑΤ έχουν κάποια θέματα αστάθειας, οι Μπρούκλιδες λοιπόν, αν δείξουν την απαιτούμενη πνευματική οριμότητα, είναι και αυτοί πολύ δυνατό φαβορή για τον τίτλο. Για τους Sleepers το σχόλιο μου είναι ότι χρειάζονται γενικότερα σαν ομάδα μια ανασυγκρότηση. Είναι δύσκολη η μετακαραγιάννη εποχή. Θα πρέπει να βρεθεί ένας κορμός, να κάνουν κάποια συνεχόμενα μάτς μαζί. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι δείχνει το ρεκόρ τους. Είναι έμπειρη ομάδα. Θεωρώ ότι θα μας δώσουν αρκετά ντέρμπι στο δεύτερο γύρο. Αυτή λοιπόν ήταν η 8η αγωνιστική για τη League 1. Το pattern που σας είπα φάνηκε. Είχαμε τις 4 ομάδες κορυφής να αντιμετωπίζουν τις 4 ομάδες που βρίσκονται από κάτω. Είχαμε 4 εύκολες επικρατήσεις. Αυτό μας δείχνει και η βαθμολογία ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί 2 group εδώ πέρα. Γιατί ακριβώς 2,5. Έχουμε σε ένα group τις 4 πρώτες ομάδες οι οποίες δείχνουν πολύ δυνατές. Στο μεσαίο μπλοκ ουσιαστικά μια κατηγορία μόνη τους, οι Mets, και από κάτω τους ακριβώς 3 ομάδες οι οποίες για την ώρα βρίσκονται χαμηλά, θεωρώ όμως ότι έχουν τις δυνατότητες να προβληματίσουν όλους τους υπόλοιπους. Οπότε αρκετά ενδεικτική αγωνιστική αυτή θα έλεγα για το τι γίνεται σε αυτή τη λίγα και τι περιμένουμε στο μέλλον. Αυτά λοιπόν.
ακολουθεί τώρα αγωνιστική κανονικά τη μεθεπόμενη εβδομάδα, μεσολαβή εβδομάδα κυπέλου, ένετη αγωνιστική. Εμείς θα τα πούμε ξανά τότε. Θα ήθελα πριν κλείσω την εκπομπή να ζητήσω από όποιον βλέπει την εκπομπή, όσοι και αν είναι αυτοί, αν θέλει να βοηθήσει και το πρωτάθλημα αλλά και εμένα προσωπικά, να κάνει κάποιο σχόλιο, να κάνει κάποια αντίδραση, ακόμα και ένα like στο Facebook είναι σημαντικό, να δούμε ότι η εκπομπή έχει κάποια απήχηση. Το γνωρίζω ότι δεν έχουμε τα γραφικά ή δεν έχουμε βάλει τα πολυμέσα έτσι ώστε η εκπομπή να γίνει ακόμα πιο δελεαστική για το θεατή. Για την ώρα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν υπάρχει ο χρόνος και δεν υπάρχει και το προσωπικό για να γίνει αυτό, οπότε είμαι μόνος μου ουσιαστικά. Ξαναλέω, οποιοδήποτε σχόλιο, οποιαδήποτε διάδραση υπάρξει μεταξύ μας, εμένα προσωπικά θα μου δώσει δύναμη να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και φυσικά, γιατί όχι, να το εμπλουτίσω κιόλας. Αυτά είχα να σας πω, τα λέμε μετά από την ένατη αγωνιστική. Γεια σας.